Κάνοντας ένα μικρό απολογισμό της σχολικής χρονιάς που μας πέρασε, θα μπορούσα να πω ότι η φετινή χρονιά έχει θετικό πρόσημο. Να σας πω ορισμένα στατιστικά στοιχεία. Λειτουργήσαν 146 σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 73 ημιδημοτικά σχολεία, 26 δημόσια δημοτικά σχολεία και 46 νηπιαγωγεία, από τα οποία 2 παρακτήματα, της οργάνωσης και της εσοχής. Απασχολήθηκαν πάνω από 800 εκπαιδευτικοί, από τους οποίους 160 ήταν αναπληρωτές. Θεωρώ ότι η χρονιά κύλησε αρκετά ομαλά, αφού δεν είχαμε κανένα σοβαρό ατύχημα σε μαθητή καταρχήν, στη διάρκεια της χρονιάς. Τα συνηθισμένα μικροχτυπήματα και μικροαψημαχίες ανάμεσα σε μαθητές. Τα σχολεία ολοκλήρωσαν τον προγραμματισμό τους, εκτός από το διδακτικό έργο συμμετείχαν σε πάρα πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις, προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, πολιτιστικών θεμάτων, πήγαν επισκέψεις ΕΚΠΕ, πήραν μέρος σε σχολικούς αγώνες και θεωρώ ότι στους μαθητές έμειναν αρκετά πράγματα στο μαθησιακό κομμάτι και στην προσπάθεια κοινωνικοποίησή τους. Στον τομέα της ειδικής αγωγής, νομίζω ότι το Υπουργείο έχει γίνει πολύ πιο ευαίσθητο από άλλες χρονιές. Τα τμήματα ένδεξης τρεχόνονται από την αρχή. Η μόνη μας αδυναμία είναι ότι δεν μπορούν να καλυφθούν πλήρως οι παράλληλες στηρίξεις των μαθητών, είτε τα αιτήματα είναι πάρα πολλά και αναγκαζόμαστε να έχουμε εκπαιδευτικούς που να πηγαίνουν σε 2 μαθητές ή να καθυστερούμε ακόμα και κάποιους μήνες στην αρχή μέχρι να δουν δάσκαλο ή νηπιαγωγό παράλληλη στήριξη. Φέτος προγραμματίζουμε πάλι η χρονιά να μπει ομαλά. Κάνουμε τις απαραίτητες συνέργειες έτσι ώστε τα σχολεία μας να στελεχωθούν από τις αρχές Σεπτέμβρη. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπουργείου, θα έχουμε στις αρχές Σεπτέμβρη μια μεγάλη και μαζική πρόσληψη αναπληρωτών και θεωρώ ότι τα προβλήματα θα ελαχιστοποιηθούν. Θα έχουμε και την καινοτομία φέτος να λειτουργήσουν οι Δήμοι Μαρόνια Σαπών και η Άσμου με υποχρεωτική την προσχολική αγωγή. Τα μέχρι τώρα τα στοιχεία των εγγραφών δεν εμπνέουν καμία ανησυχία. Τα νήπια και τα προνήπια έχουν γραφτεί κανονικά. Όσον αφορά το Δήμο Κομωτινής, νομίζω ότι χρειαζόμαστε 4 ή 5 αίθουσες. Είμαστε σε συνεννόηση με το Δήμο να δούμε σε ποια σχολεία θα μπορέσουν να γίνουν αυτές οι παρεμβάσεις και αν δεν είμαστε έτοιμοι φέτος, νομίζω ότι θα είμαστε του χρόνου. Όσον αφορά το Δήμο Αργιανών, είναι έτσι η δημορφία της περιοχής, όπου έχουμε μεγάλες και δύσκολες μεταφορές μαθητών. Γι' αυτό θεωρώ ότι θα λειτουργήσουν νηπιαγωγεία σε αρκετούς οικισμούς, έστω και με αριθμό έως και 5 μαθητές. Τα σχολεία ήδη έχουν παραλάβει το μεγαλύτερο ποσοστό των βιβλίων της νέας σχολικής χρονιάς. Στις αρχές Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη, θα έχουμε τις προσθήκες για το υπόλοιπο 20%, το οποίο υπολείπεται.